ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα για τον ομό Σερών. Έχουμε περίπου 70% ποσοστά σε πρωτοβάθμια. Σε απόλυτους αριθμούς πάνω από 1000 συνάδελφοι έχουν απεργήσει. Είναι ένα μήνυμα στο Υπουργείο Παιδείας της αυταρχικότητας που δείχνει το τελευταίο διάστημα να κάνει διάλογο με τους εκπαιδευτικούς για όλα τα θέματα που ταλανίζουν την παιδεία. Το βασικό αίτημα είναι να προσέλθει ο Υπουργός Παιδείας σε ένα ουσιαστικό διάλογο για την αξιολόγηση, για όλα τα άλλα τα θέματα τα οποία είναι και αντί αυτού του διαλόγου μας έρνει κάθε εβδομάδα στα δικαστήρια. Κομμάτι της αξιολόγησης, η Ομοσπονδία έχει θέσει ένα σύνολο ζητημάτων σε ό,τι αφορά και την κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από αυτή την αξιολόγηση. Οι άξονες στους οποίους πραγματοποιείται η αξιολόγηση βαθμολογούνται με μία κλίμακα έως το 4. Το 4 είναι το άριστο. Επομένως, υπάρχει καχυποψία ότι μέσα από αυτή τη βαθμολόγηση των σχολείων θα οδηγηθούμε στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, δηλαδή το ένα καλύτερο ή το άλλο χειρότερο από τα υπόλοιπα σχολεία. Η αξιολόγηση αυτή, πέρα από την εσωτερική διαδικασία, εσωτερική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται μέσα από το Σύλλογο Διδασκόντων, υπάρχει και η εξωτερική αξιολόγηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από το ΙΕΠ. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι εκθέσεις αξιολόγησης θα κατατεθούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο προφανώς θα κρίνει και τη διαδικασία της αξιολόγησης. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ζήτημα στη χρηματοδότηση. Δεν το γράφει όμως αυτό ξεκάθαρα μέσα στο νόμο της αξιολόγησης. Να σας πω όμως και το άλλο, ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται και με κάποια κονδύλια. Θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει και τα απαραίτητα κονδύλια για να πραγματοποιηθεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων προκειμένου το σχολείο να δείξει καλά αποτελέσματα σε μία αξιολόγηση. Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ, όπως και γενικότερα το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ, στηρίζει την σημερινή απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, η οποία μετά από πολλά χρόνια έχει τεράστια επιτυχία, θα έλεγα, στον ομό και φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι το πολύ μεγάλο αυτό ποσοστό θα πρέπει να προβληματίσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να υπάρξει ένας ειλικρινής διάλογος από την αρχή με τους εκπαιδευτικούς, διότι καμία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να έχει στοιχεία επιβολής. Για δύο πράγματα ουσιαστικά απεργούμε σήμερα. Το ένα είναι ενάντια στο νομοσχέδιο το οποίο διαλύει την παιδεία, την κάνει απίστευτα ταξική, τα κατηγοριοποιεί τα σχολεία. Είναι το νομοσχέδιο αυτό για την αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας που προσπαθούν κάποιοι να το περάσουν ότι είναι για το καλό του σχολείου. Αλλά ουσιαστικά είναι νομοσχέδιο που θα οδηγήσει σε κλείσιμο σχολείων, θα οδηγήσει γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα αλλάξει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, γιατί άλλο βιβλίο θα κάνει το ένα σχολείο για το ίδιο μάθημα και άλλο βιβλίο θα κάνει και το άλλο σχολείο. Και ο δεύτερος λόγος που απεργούμε είναι γιατί η κυβέρνηση, πατώντας και σε προηγούμενους νόμους κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στον νόμο του Κατρούγκαλου και του Βερναδάκη και πατώντας και στον νόμο Χατζηδάκη τον καλοκαιρινό, καταργεί οποιαδήποτε δημοκρατικά δικαιώματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Με βάση τη αγωγή που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας, γυρνάει και λέει ότι επειδή είναι νόμος του κράτους, δεν θα έχετε δικαίωμα ουσιαστικά να απεργείτε.